Τώρα για τον Καβενάκη. Η επιλογή του είναι ο Γιαννιώτα στο σουτ 3-0. Πανηγυρίζω και τσπάγια και η Μόβερ πλέον για το παραλίμνη. Ασίστ από τον Καβενάκη, είχε χώρο, ζήγησε ένα ξερό δυνατό σου, την μπάλα βρήκε και στην περισσότερο δοκό και ακολούθως αναπαύτηκε στα δίχτυα του Σαντίνη για το 3-0 του ΑΠΟΕΛ απέναντι στην Ένωση στο 63ο λεπτό. Γλίστρησε ο Χριστοφή, πέρασε ο Γιαννιώτας. Κάνει και το γύρισμα. Φάντερ 3-1. Πέρασε ο Γιαννιώτας. Κατάφερε να κάνει το γύρισμα. Έμεινα μαρκάριστος ο Φάντερ και δεν είχε πρόβλημα απέναντι σε μια άμυνα που βρισκόταν σε ανισορροπία. Με πλασέ να προωθήσει την μπάλα στα δίχτυα για τρίτη φορά για τον ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι. Η θέση όχι και τόσο καλή κατάσταση. Εδώ έχουμε πέναλτι. Το έκανε ο Ατάντα στον Γιαννιώτα. Εδώ ξανά. Ναι, υπάρχει πέναλτι. Παίζει την μπάλα ο Γιαννιώτας. Απλώνει το αριστερό χέρι, το αριστερό πόδι. Εδώ το βλέπουμε. Είναι και ο Αμορή. Κέρδισε την κεφαλιά ο Ντεβισέτη. Ο Γιαννιώτας τώρα στην περιοχή. Το γύρισμα. Εφρέμ 2-0. Πανομοιότυπη φάση με αυτήν που άνοιξε το σκορ το ΑΠΟΕΛ στο 9. Στο 42 κάνει το 2-0. Ξανά κεφαλιά, ο Γιαννιώτας κερδίζει την μπάλα από τον Χαφές, θα κάνει το γύρισμα και ο Εφρέμ από πίσω και πάλι έρχεται με ταχύτητα να προλάβει τον Καρλίτος να πλάσει. Σέντρα και πάλι από τον Ελλαδίτη στο δεύτερο δοκάρι, πέρασε και πάλι από τον Πέδρο. Εφρέμ θα κάνει το σουτ, τώρα θα γίνει το γκολ. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης ο Γιώργος Εφρέμ ανοίγει το σκορ στο τσίριο στάδιο. Εδώ βλέπουμε ξανά η σέντρα του Γιαννιώτα, πέρασε από τον Πέδρο. Ο Εφρέμ έκανε την κίνηση. Στην περιοχή του Μιχαήλ. Πάει για τον Καρλάο, το γύρισμά του με τη μία στα δίχτυα η μπάλα. Ο Καρλάο χρήσεται σκόρερ και στο 40 λεπτό ο ΑΠΟΕΛ ανοίγει το σκορ απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Ξανά η εκτέλεση από τον Γιαννιώτα. Μένει αμαρκάριστος ο στόπερ του ΑΠΟΕΛ και εδώ με αυτό το ωραίο σουτ. Ο Αρτηματάς βρήκε τον Βινίσιους και έδωσε στον Γιαννιώτα. Κράτησε πάρα πολύ ωραία ο Ελλαδίτης την μπάλα, έδωσε στον Ντεβιτσέτη. Απέναντι από τον Τόνιο πλασάρι 1-0 του ΑΠΟΕΛ. Στο 8ο λεπτό ο Τόμας Ντεβιτσέτη. Γιαννιώτας, ωραία κίνηση, κράτησε την μπάλα. Κίνηση από τον Ντεβιτσέτη, έφτασε έξω από την περιοχή ο Γιαννιώτας και παίξε απέναντι με τον Εφρέμ. Έκανε το πλασέ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Εκπληκτικό γκολ από τον Γιώργο Εφρέμ. 2-0 του ΑΠΟΕΛ. Το πρώτο που πετυχαίνει ο Εφρέμ εναντίον της ΑΕΚ. Από πού ξεκινάει η φάση. Ο Γιαννιώτας συμμετέχει ως συνήθως. Θα δώσει την πάσα στον Εφρέμ. Θα σταματήσει, θα ζυγίσει, θα κάνει το πλασέ στην απέναντι γωνία. Θα νικήσει τον Τόνιο. Με αυτόν τον εκπληκτικό πράγματι τρόπο. Ο δεύτερος παίρνει την ευθύνη, εκτελεί 1-1. Ο Γιαννιώτας είναι ο παίκτης ο οποίος φέρνει το παιχνίδι στα ίσια στο 88ο λεπτό και βλέπετε πώς πανηγυρίζει. Το δεύτερο τέρμα του στο πρωτάθλημα, αυτή εδώ την εκτέλεση. Η μπάλα πέρασε από το τείχος, αναπήδησε, έκανε ακόμη πιο δύσκολο το έργο του. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που για την ώρα. Θα δούμε την σέντρα εδώ του Αλεξάνδρου. Κεφαλιά στα δίχτυα το Γιαννιώτα. Στο 23 ο Ελλαδίτης ανοίγει το σκορ. Σε αυτή την σέντρα που βγήκε από τον Εκτάριο Αλεξάνδρου. Ο Γιαννιώτας από το δεύτερο δοκάρι. Εδώ η πάσα για τον Αλεξάνδρου. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μαρκάσα έχασε τον Γιαννιώτα. Και όταν αντιλήφθηκε ότι ήταν πίσω του, είδε απλά την μπάλα στα δίχτυα του Παναγή. 1-0 μπροστά η γαλατζοκίτρινη. Με προϋποθέσεις το ΑΠΟΕΛ. Η πάσα για τον Γιαννιώτα. 2-0. Το ΑΠΟΕΛ εκμεταλλεύεται στον απόλυτο βαθμό τα δύο λάθη που έγιναν με μια δεύτερη αντεπίθεση. Διπλασιάζει τα γκολ του με τον ίδιο παίκτη, τον Γιάννη Γιαννιώτα, στο 44. Από το δεύτερο γκολ, όλος ο πάγκος στο μετάσχορη. Εδώ το λάθος που έγινε από τον Καρλίτος. Ο Σωτηρίου, έτοιμο γκολ στον Γιαννιώτα. Ασίστ προς τον Ελλαδίτη. Από το σημείο του πέναλτι νίκησε τον Παναγή. Και γίνεται από τον Τομάς, κερδίζει ο Γιαννιώτας στην περιοχή. Ο Γιαννιώτας ξεφεύγει πέναλτι από το μαρκάρισμα του Τομάς στον Γιαννιώτα. Εδώ η προσπάθεια και το πέναλτι
καταλογίζεται από τον Βασίλη Δημητρίου στην μεγάλη μονομαχία. Ο Γιαννιώτας λίγα μέτρα φόρα, 2-0 για το ΑΠΟΕΛ. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος πετυχαίνει το πέμπτο του γκολ. Ξανά η εκτέλεση του πέναλτι. Έπεσε στη σωστή γωνία ο Τόνιο, αλλά δεν τα κατάφερε.